Καλησπέρα. Χρειάζομαι ένα χειροκρότημα έτσι. Καλώς ήρθατε στο Γεννητία, στο διαγωνισμό «Τι θα έκανες αν δεν κοβόσου». Λοιπόν, είμαι ο Πάρης Ερωτοκλήτου, δεν είναι ψευδόνυμο, κυρίες και κύριοι, είναι το όνομά μου. Και σήμερα δεν θα σας μιλήσω για το πόσο επικίνδυνος και σχεδόν μοιραίος μου εθισμός σε διάφορα είδη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων με βοήθησε να ξεπεράσω τον άλλο εθισμό του δελτίου ειδήσεων του Star. Όχι. Θα μιλήσουμε για κάτι που μας ενώνει, θα μιλήσουμε για τον φόβο. Στην συνάντηση που έγινε εδώ στο Ίδρυμα Κινητήρας με τα μέλη του για να συναποφασίσουν τη θεματολογία του φετινού διαγωνισμού, ενός διαγωνισμού που πάει χρόνια πρέπει να πω, από το 2011, δεν κάνω λάθος. Ναι. Μια πάρα πολύ όμορφη χορεύτρια είπε ότι θέλει να, αν θυμάμαι καλά, θέλει να κάνει κάτι, είπε, για να ξορκίσει το φόβο μέσω του σώματος. Okay. Μια άλλη ηθοποιός, εξαιρετικό κορμί, είπε ότι θέλει να κάνει κάτι για να ανακαλύψει τι θα ήταν αν δεν φοβόταν. Εγώ, επειδή είμαι λίγο πιο πεζός τύπος, τους είπα, κορίτσια, γιατί δεν κάνουμε ένα one night stand. Okay. Και κάναμε κάτι άλλο, κάναμε stand-up comedy, ας πούμε. Μετά το σκέφτηκα και λέω ότι, εντάξει, με μένα μπορεί να μην υπάρχει καμία διαφορά γιατί έχω χαρίσει άφθονο γέλιο σε one night stand, δυστυχώς. Το stand-up comedy κυρίως μπορεί να βγουν με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο, από το one night stand με μένα έχουν βγει και με χαμόγελο και με δάκρυα και ξέπνες από το γέλιο. Πώς λέμε γέλιο μέχρι δάκρυα. Αυτό ακριβώς. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι είμαστε πάρα πολλοί απόψε, δεν μπορούμε δυστυχώς να σας ξεπετάξουμε όλους, γι' αυτό θα κάνουμε κάτι σαν stand-up comedy. Okay. Λοιπόν. What would you do if you're not afraid? Τι θα έκανες αν δεν φοβόσουν? Τι θα ήμασταν αν δεν φοβόμασταν? Θα μπορούσε να ήμασταν γλάστρες με ωραίους επιβλητικούς τοίχους που δεν φοβούνται. Και ξέρω, σας έχω δει, είστε ένα κερδισμένο κοινό, από το που μπήκατε μέσα, πολύ ωραία, κερδισμένοι, και θα με ρωτήσετε το εξής. Αν οι άνθρωποι είναι το σύνολο των φόβων τους, πάρει, πώς γίνεται να μην φοβούνται? Γίνεται. Γίνεται αν είστε σαν και εμένα. Γιατί εγώ δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν φοβάμαι το σκοτάδι, δεν φοβάμαι τις σκιές, δεν φοβάμαι τα αεροπλάνα, δεν φοβάμαι τη θάλασσα, δεν φοβάμαι τα ποντίκια. Η ποντικοπαγίδα με ενοχλεί πιο πολύ από τα ποντίκια. Δεν φοβάμαι τις κατσαρίδες. Ναι, και επειδή την χάνει να έχω πολλές κατσαρίδες στο σπίτι μου, καμιά φορά στις καλές μου μέρες βρίσκω τον εαυτό μου να χαϊδεύει τις κατσαρίδες που μας κάνει. Κατσαρίδα. Δεν τις φοβάμαι τις κατσαρίδες. Και δεν το λέω αυτό γιατί είμαι φιλέσπλαχνος ή φιλόζωος, όχι, γιατί αν ήταν έτσι θα ήμουν και πορτοφάγος, αλλά. Κοπάδια ολόκληρα έχω κατασπαράξει, κυρίες και κύριοι. Αγέννες έχω αφανίσει. Το βράδυ, όταν έχω αϊπνίες, δεν μετράω προβατάκια, μετράω παϊδάκια. Δυστυχώς, πάω να ρευτώ καμιά φορά και βελάζω. Μου έχουν πει ότι πάλι δεν τροχαλίζεις, βγάζεις τον ήχο της και ο γέρας του Μοσκού. Ναι, αγάπη μου, γιατί μάλλον την έχω φάει κι αυτήν. Δεν είμαι φιλέσπλαχνος, δεν είμαι φιλόζωος, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαι καλός. Αφού όμως ξεκίνησε τη δημόσια ψυχανάλυση, καλό θα ήταν να μην πω ψέματα. Με φοβίζει μόνο ένα πράγμα, με φοβίζει ο θάνατος, αλλά εγώ νομίζω ότι το ελέγχω. Το χειρίζομαι καλά. Πρώτα απ' όλα δεν το σκέφτομαι συχνά. Ναι, δεν το σκέφτομαι καθόλου συχνά. Έρχεται λίγο, οκ, okay, το βράδυ πριν κοιμηθώ και το πρωί, όταν φτιάχνω καφέ, και όταν ξυρίζομαι, όταν οδηγώ, όταν γελάω, όταν κάνω μπάνιο, όταν βλέπω κάτι όμορφο, όταν θυμώνω και όταν βλέπω τον ουρανό. Μέχρι εκεί το ελέγχω μια χαρά. Είναι όμως μερικές στιγμές βαθιάς και ουσιαστικής σκέψης που μου έλεγε ο πατέρας μου, να εκτιμάς τις στιγμές της βαθιάς και ουσιαστικής σκέψης, πάρε, μου λέει. Για μένα αυτές οι στιγμές είναι μεταξύ 6ου και 8ου ψήφου. Σε αυτές τις στιγμές λοιπόν σκέφτομαι ότι δεν φοβάμαι το θάνατο, φοβάμαι όλα όσα οδηγούν σε αυτόν. Δηλαδή φοβάμαι την ίδια τη ζωή. Μετά λέω ζωή, θα περάσει. Από πάνω. Ναι. Και ξέρω, θα μου πείτε ότι η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία. Όχι η δικιά μου ζωή, αλλά γενικά είναι ωραία η ζωή. Αν ήξερα και το νόημα, θα ήμουν βέβαια πολύ πιο ήσυχος, όμως πολύ φοβάμαι, κυρίες και κύριοι, ότι η ζωή δεν έχει νόημα. Η ζωή έχει τα πάντα, εκτός από το νόημα. Και επειδή το κουτάκι με το νόημα είναι άδειο, μπορεί να πάει όποιος θέλει και να βάλει ό,τι θέλει μέσα. Κάποιοι λένε ότι το νόημα της ζωής είναι η αγάπη ενός ζευγαριού. Καλό, δεν είναι.
Και δεν το λέω αυτό γιατί έχω να σταυρώσω κόμμενα 5 χρόνια. Το πιστεύω. Το μόνο, okay, το μόνο που μπορεί να κάνει η αγάπη ενός ζευγαριού είναι να τους εξοικειώσει με το θάνατο, γιατί πέφτεις το βράδυ για ύπνο και αισθάνεσαι ότι έχεις ένα πτώμα δίπλα μου. Okay. Κάτω για αυτό θα μου πει, συνηθίζεις, ναι. Συνηθίζεις. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω μπροστά. Πάω στα πάρκα τώρα τελευταία. Περνώ πολλές ώρες στα πάρκα γιατί είμαι άνεργος. Και βλέπω αυτά τα ηλικιωμένα ζευγαράκια να κρατάει ο ένας τον άλλον από το χέρι, ναι, και να κάνουν αυτό το μοναχικό και κατά τα άλλα ωραίο σλάλομ ανάμεσα στα περιπτώματα των σκύλων και τα παστινάκια. Και προς τη μη σκέφτομαι ότι το νόημα της ζωής είναι η αγάπη ενός ζευγαριού. Okay. Είναι. Έχω αυτές αποδείξεις, το βλέπω μπροστά μου. Σκέφτομαι ότι η αγάπη είναι ένα λουλούδι που δεν το λύγησε η θύελα του χρόνου. Μετά λέω δεν μπορεί, δεν γίνεται. Κάτι άλλο πρέπει να είναι. Okay, ο παππούς βίνει μνήμη κάθε 12 ώρες και τώρα νομίζει ότι έχει βγάλει κόμμενα και την πάει βόλτα. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Προχωρά. Καλώς ήρθατε. Φοβάμαι και τα γυρατιά. Κατά κρύβια δεν τα φοβάμαι, χαίζομαι τα γυρατιά. Αλλά επειδή έχω μισό αιώνα μέχρι τότε, ελπίζω ότι η επιστήμη θα έχει μεριμνήσει, ούτως ώστε να ζεις μέχρι να πεθάνεις. Ναι. Να αφαιρεθεί το στάδιο της αρρώστιας, της ασθένειας, των νοσοκομείων, θα ζεις μέχρι να πεθάνεις. Και καμιά φορά σκέφτομαι ότι η επιστήμη θα μεριμνήσει ούτως ώστε να έχεις και ερωτική ζωή. Όταν περπατάω και βλέπω τα ξενοδοχεία επί παραμονής, λέω ότι αυτά είναι τα νοσοκομεία του μέλλοντος. Θα μπαίνεις μέσα ξαπλωμένος, θα είναι όλο το team γύρω σου, η οικογένεια θα ενημερώνεται έξω και θα βγαίνει ο γιατρός και θα λέει: Εντάξει, ο παππούς έχει στήσει. Καλούς φυγμούς, πίεση ελαφρά τσιπημένη που όμως την ελέγχουμε. Γιατί τι είναι η ζωή, αγαπητοί? Ένα ταξίδι που ξεκινά την ελπίδα και τελειώνει στην απελπισία. Δίπλα-δίπλα αυτά τα δύο. Ξεκινάς το σεξ παίζοντας στον γιατρό και τελειώνεις το σεξ παίζοντας με τον γιατρό. Κάτι άλλο που με εξοργίζει είναι η ατάκα, έχει σχέση με τα γυρατιά, είναι η ατάκα «Εγώ είμαι 80 χρονών, αλλά αισθάνομαι νέος». Συγγνώμη, είμαι 80 χρονών λέει, αλλά αισθάνομαι νέος. Και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο φυλακίζει ένα 18χρονο στο σώμα ενός 80χρονου. Αυτό στον ποινικό κώδικα λέγεται κακοποίηση ανηλίκου, κακοποίηση παιδιού. Και όχι οποιοδήποτε παιδιού, του εαυτού σου, του εαυτού σου. Εγώ, αν φτάσω μέχρι τα 80 που δεν το βλέπω με τον ρυθμό που καπνίζω, θα έχω καταντήσει ομαδικό στάθος. Νιώθω νέος. Νιώθω νέος. Αλλά θα μου πείτε ότι είναι ένας άλλος τρόπος να ξορκίσεις το φόβο του θανάτου και βέβαια όλη αυτή η χώρα αυτό δεν κάνει. Όλη η χώρα αυτό κάνει. Ξορκίζει το φόβο της για το θάνατο προσπαθώντας να αυτοκτονήσει, αλλά ούτε αυτό μπορεί να το κάνει με επιτυχία. Γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πώς να αναστηθεί λοιπόν? Η Έλληνες, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πώς να αναστηθεί λοιπόν η Ανάσταση? Βέβαια, το προηγούμενο είναι ένα ψεύτικο πρόβλημα, το οποίο βασίζεται σε μια ψευδή παραδοχή. Την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και για να είμαι ειλικρινής, προσπάθησα να αντιμετωπίσω τον φόβο μου για το θάνατο στρεφόμενος προς τον Θείο. Όχι προς τον Θείο, εκεί στρέφομαι για να αντιμετωπίσω τον λογαριασμό ΔΕΗ κλπ. Στράφηκα προς τον Θείο. Με αποτέλεσμα να φοβηθώ περισσότερο, γιατί οι μόνες σκηνές που βρίσκω ελαφρώς ενδιαφέρουσες στη θρησκεία είναι η σκηνή της Σταύρωσης, όπου βλέπεις ότι ο Χριστός έχει φέτες κυριακούς, και η σκηνή όπου η Μαρία Μαγδαληνή αναφωνεί «Επιτέλους, Σταύρος Αντώμενο». Μόνο αυτές οι δύο σκηνές. Μόνο αυτές οι δύο. Όλες οι άλλες σκηνές με κάτι Εβραίους, κάτι Ρωμαίους, κάτι μουσάτους τύπους που κοιτά τον ουρανό μου φέρνουν αηδία. Σας παρακαλώ, μην μου πείτε ότι προσβάλλω την πίστη σας. Παρακαλώ. Γιατί θα σας πω ότι προσβάλλετε τη λογική μου. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Και αυτό το κράτος, ναι, yes, μισθοδοτεί και δίνει φοροαπαλλαγές σε μια επιχείρηση που υποστηρίζει ότι από πάνω μας είναι ένας μουσάτος τύπος με πάρα πολύ καλή όραση,
Ναι. Που έχει ένα γιο που νομίζει ότι είναι ο γιος του Θεού, μια γυναίκα που υποστηρίζει ότι είναι ακόμα παρθένα και ένα περιστέρι για κατοικίδιο. Αν το πεις αυτό σήμερα, σε πληρώνουν. Αν πεις ότι όχι, όχι, από πάνω μας είναι ο Έλβης, σε ένα υπτάμενο δίσκο και μετά ένα χέρι τρώει χωριά του και ένα μετάλλο αυνανίζεται, σε κόλλουν μέσα. Είσαι εσύ μέσα και είναι έξω αυτός του Πειραιά, ο Σεραφείμ, να γράφει επιστολές για τους γκέι. Δηλαδή, αν η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, ο Σεραφείμ το έχει πιει όλο. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Μηδέν, ζήρο, νάδα. Ούτε ένα μπάφο για μας. Και αν το δεις ιστορικά, λες πάει τελείως, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Τις προάλλες ήταν η Εθνική Επέτειος, ναι, αυτό υποστηρίζει η Wikipedia, η Εθνική Επέτειος, η οποία πλέον είδα ότι γιορτάζεται κάπως διακριτικά. Μ' αρέσει αυτό το νέο σύστημα στις παρελάσεις με τις κρατήσεις, τις προσφύσεις, τέλειο, ωραίο, ευρωπαϊκό. Okay. Η Ελληνική Επανάσταση, η οποία η Ελληνική Επανάσταση ξεκινήσε από τη Φιλική Εταιρεία, η οποία Φιλική Εταιρεία είχε έδρα την... εκλεπτισμένο με έναν ιστόρικο κοινό, την Οδυσσό. Την Οδυσσό, δηλαδή ξεκίνησε από μια εταιρεία που είχε έδρα σε ξένο λιμάνι. Ξεκίνησε από μια offshore. Υπάρχει λόγος που φτάσαμε ως εδώ. Υπάρχει λόγος που ζούμε όσα ζούμε. Είμαστε όλοι παιδιά μιας offshore, κυρίες και κύριοι. Και βλέπω τους ήρωες του 21, όλα αυτά τα κάδρα που μας περιτριγυρίζουν και σκέφτομαι ότι αυτοί δεν έπρεπε να τιμώνται ως ήρωες. Έπρεπε να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί? Γιατί δημιούργησαν το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος. Μετά βέβαια σου λέει, είναι τιμή να είσαι Έλληνας. Ναι ρε φίλε, αλλά αυτή η τιμή έχει ξεφύγει, έχει γίνει πανάκριβη. Ναι. Το ελληνικό κράτος. Το μισώ τόσο πολύ. Το πρόβλημά μου, το οποίο θα μοιραστώ μαζί σας, είναι το εξής. Αυτό το μίσος αρχίζει και κάνει μετάσταση. Και αρχίζω να μισώ οτιδήποτε ελληνικό. Αρχίζω να μισώ τον Παρθενώνα. Αρχίζω να μισώ τις Καριάτιδες. Αρχίζω να μισώ τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Αρχίζω να μισώ την πίτσα Παπαδοπούλου. Αρχίζω να μισώ τη φέτα. Αρχίζω να μισώ την Εύκα, την Έψα. Αρχίζω να μισώ την Μύκονο, την Χωριάτικη, τα Καλαμάκια, τα Κεμπάτ, το Σάκη Ρουβά. Αρχίζω να μισώ τα πάντα. Αρχίζω να μισώ αυτόν που γράψε αυτό το μονόλογο. Αρχίζω να μισώ αυτή τη γειτονιά. Αρχίζω να μισώ αυτό το επάγγελμα. Αρχίζω να μισώ τον εαυτό μου. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο δίκτυο του κινητήρα. What would you do if you know the faith? Ναι, είμαι ο Πάρης Ερωτοκρήτου, δεν είμαι ψευδόνυμο και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στον απόψινο διαγωνισμό. Το πρώτο κομμάτι που θα δούμε είναι το κομμάτι transcript ή μεταγραφή, όπως λένε οι συντελεστές. Οι συντελεστές είναι η Εύη Σουγκάρα, ναι, και η Γκέλη Μαδεμλή. Η Εύη είναι δημοσιογράφος και η Γκέλη είναι αρχιτέκτονας και σκηνογράφος. Υποδεχτείτε το transcript, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Έστω ένα πείραμα τύχης. Έστω ένα πείραμα τύχης, με μη πιθανά αποτελέσματα. Ένας στερεός βράχος που εμφανίζεται ως βαρύς, σκληρός, γκρίζος κλπ. Είναι στην πραγματικότητα ένας συνδυασμός από υπαρτομικά σωμάτια με καμία από αυτές τις ιδιότητες, τα οποία κινούνται ταχύτατα σε μια περιοχή που αποτελείται κυρίως από κενό χώρο.
Ο όρος επιστήμη με την ευρία έννοια αρχικά δήλωνε το οργανωμένο σώμα της εξακριβωμένης και τεκμηριωμένης γνώσης. Η φυσική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της φύσης και των φυσικών φαινομένων και συγκεκριμένα με τη μελέτη της ύλης. Σκοπός της φυσικής είναι η έβρεση του πλαισίου των θεμελιωδών νόμων που καθορίζουν τη συμπεριφορά του φυσικού κόσμου. Οι νόμοι αυτοί διατυπώνονται ως θεωρίες, οι οποίες εκφράζονται γενικά ως μαθηματικές σχέσεις. Ο νόμος της βαρύτητας. Στη φυσική, βαρύτητα ονομάζεται η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να έλκουν άλλα υλικά σώματα. Τα ελκόμενα σώματα κινούνται με επιταχυνόμενη κίνηση προς το έλκον σώμα. Οι έλξεις είναι αμοιβαίες. Το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει κάθε σώμα στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης το ονομάζουμε μάζα του σώματος. Η δύναμη έλξης, που ονομάζεται βάρος, είναι μεγαλύτερη όταν τα σώματα είναι πλουσιέστερα ή όταν έχουν μεγαλύτερη μάζα. Η βαρύτητα στη γη έλκει τα υλικά σώματα και προκαλεί την πτώση τους στην επιφάνειά τους όταν αφαιθούν ελεύθερα. Επιπροσθέτως, η βαρύτητα είναι η αιτία της ύπαρξης της γης, του ήλιου και των άλλων αστρικών σωμάτων. Η σωστή λειτουργία ενός μεγάλου αριθμού μηχανών, συσκευών και συστημάτων εξαρτάται με κάποιο τρόπο από τη βαρύτητα. Ένα ρολόι που λειτουργεί με ένα εκρεμές βασίζει τη λειτουργία του στη δύναμη της βαρύτητας για τον υπολογισμό του χρόνου. Χωρίς τη βαρύτητα δεν θα υπήρχε ζωή, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η εντροπία. Η εντροπία είναι η έννοια μέσω της οποίας μετράται η αταξία της οποίας η μέγιστη τιμή αντικατοπτρίζει την πλήρη αποδιοργάνωση, ομογενοποίηση των πάντων και ισοδυναμεί με την πάυση της ζωής ή αλλιώς της εξέλιξης. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν υπάρχει καμία διαδικασία και δεν βρίσκεται σε λίγα αργό, κρυμμένη, κανένας είδους πληροφορία που να επιτρέπει την εξέλιξη ή τη ζωή, αν με κάποιο τρόπο γίνει εκ νέου παροχή μόνο ενέργειας. Στη ζωή παρατηρούμε μείωση της εντροπίας με την οργάνωση της ύλης. Όπως ένα χλάδι να σχηματίζεται από ανόργανα, ανοργάνωτα, συστατικά. Η έννοια της εντροπίας είναι πολύ σημαντική στην κατανόηση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων σε ένα απομονωμένο σύστημα, καθώς κάθε κατάσταση του συστήματος θα έχει μεγαλύτερη εντροπία από την προηγούμενη κατάσταση. Η εντροπία στη θεωρία πληροφορίας είναι ένα μέτρο αβεβαιότητας που διακατέχει ένα σύστημα. Παρατηρούμε ότι η εντροπία αυξάνει με τον αριθμό των καταστάσεων. Εχθές ξεκόλλησα με τα δόντια μου το κάγκελο στο μπαλκόνι σου και στάθηκα πιο δίπλα να βλέπω το σπίτι σου να βουλιάζει. Τα πλακάκια της κουζίνας ξεκόλλησαν ένα-ένα. Μεγάλα κομμάτια σοβά ξεκόλλησαν από το ταβάνι, το ξύλινο πάτωμα έτριβε φρικτά και τα σανίδια τεινάχθηκαν παντού. Είχα κάτσει στο πάτωμα με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα. Δεν μπορούσα να κλάψω,
Το νερό από το θερμοσύμφωνο που σχίστηκε στα δύο κάλυπτε την κοιλιά μου. Και αυτό ήταν αναπληκτικό. Τελικά, το σπίτι σου έγινε ένα σωρός από μπάζα, καλυμμένο με νερό. Έγινα στο πλάι και κοιμήθηκα. Ωραία, transcript, ήταν αυτό το transcript. Το επόμενο κομμάτι είναι το χορευτικό δρόμενο. Το χορευτικό δρόμενο. Ψυχή και όλο στο τετράγωνο. Η χορογραφία είναι της Άρτεμις Λαμπύρη. Και οι συντελεστές είναι ο κύριος Τσούσης και η κυρία Λαμπύρη. Όχι Άρτεμις, αδερφή της. Η οποία είναι κλινική ψυχολόγος και ο κύριος Τσούσης ασχολείται με την πληροφορική και είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται σε οποιαδήποτε σκηνή. Άρα νομίζω αξίζουν ένα χειροκρότημα. Ψυχή και όλους το χάδι. Thank you.
και μεγαλώστε Σύπρο. Αθήνα, Καβάλα, Τρίπολη, σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι και στην Αίγυπτο πέρασε μια διετία. Πατέρας αθλητής, μητέρα μουσικός. Το επάγγελμα του πατέρα του Γιάννης το επέβαλε. Είχε άλλα τέσσερα αδέρφια. Δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει σταθερές σχέσεις. Και ακόμα κρατάει κακία στους γονείς του γι' αυτό. Μόνο με τον μικρότερο αδερφό του μπόρεσε να συνεχθεί. Είχε και μια μικρότερη αδερφή. Χρονών, μουσικός, διδάσκει σε σχολείο. 30 χρονών, ερευνητής κοινωνιολόγος. Αυτό, με καλό διδάσκει στο πόλεμο, αθλητικά ζήτη και άσπρο στο σώμα. Εδώ, με τζιμ, γκρίνο πιμάνικη και καλοκαιρινά σανδάλια. Στην Αυστραλία μαζί. Σε μια μόνο κατοικία. Τετάρτη μεσημέρι. Παίρνουν στον κήπο. Πίνουν τσάι. Και αυτό είναι μουσική δυνατά. Ηλιόλουστες και μέρες βοχερές, καταιγίδες, λειψιδρία και μέρες που έλαμπαν σαν αντικατοπτρισμός του φεγγαριού στην ήρεμη θάλασσα. Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Το παιχνίδι του φόβου» και είναι σε σκηνοθεσία του Βασίλη Σπυρόπουλου. Οι συντελεστές είναι η Στέλη Φόρτωμα, η οποία είναι ηθοποιός, και η Ρινιό Ανδρέου, η οποία είναι φαρμακοποιός. Και η Ρινιό είναι η πρώτη φορά
που θα παρουσιαστεί σε κοινό. Άρα ψήφι ένα και πρώτα το παιχνίδι του Κόβου. Σήκω. Κάτσε. Κάτσε. Σήκω. Κάτσε, σήκω. Σήκω, κάτσε. Κάτσε, κάτσε, σήκω. Σήκω, κάτσε, σήκω. Σήκω, κάτσε, κάτσε. Σήκω, κάτσε, σήκω. Κάτσε, σήκω. Σήκω. Κάτσε, 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 κάτσε. Περπατώ στους δρόμους, νιώθοντας τη θέση μου, ακουμπώντας απάνω στα ασχημάτιστα όνειρά μου, σκοντάφτοντας
στεδολικότητα, κόσμη αθλειότητας, όπου η θέληση αφανίζεται και οι άνθρωποι είναι σε σύγχυση με τα πράγματα, περπατώ, κάνοντας κύκλους ευνίδιους, μέσα σε αφώτιστους, άγνωστους δρόμους, γεμάτους από τρόμο και μυστήριο. Εγώ, χέρι-χέρι με τα φαντάσματα. Η νύχτα είναι σε πηχτού σκοτάδι. Η νύχτα είναι σε πηχτό σκοτάδι. Kiss me. Just hold me tight and tell you miss me. You miss me. While I'm alone and you are scared. Be. Dream. Dream of me. Da pam pam. Sweet dreams. Sometimes find you. Di di tu pam. Di. Sweet dreams. Worries behind you, darling, pam. But in your dreams, whatever they be, ding, dream a little dream of me, ding, ding, ding. Stars shining bright above you, ta, ta, ta. Da, 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 I love you. Da, di, da, di, birds singing in the sycamore tree. Είναι σαν το παιχνίδι που παίζαμε μικροί στη γειτονιά το καλοκαίρι με την μπάλα και φωνάζαμε εδώ, μόνο που τώρα αυτό το παιχνίδι είναι διαφορετικό γιατί η μπάλα είναι ο φόβος και σε αυτό το παιχνίδι ο φόβος θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε πως έχει τον έλεγχο, αλλά ξέρει πολύ καλά, καλύτερα από εμάς ότι... Ξέρει καλύτερα από εμάς ότι το παιχνίδι αυτό είναι στα δικά μας χέρια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
κάνουμε είναι μια performance, κυρίες και κύριοι, η οποία λέγεται «Η Παρασκονδή». Η ιδέα είναι του Ανδρέα Πασιά και η ερμηνεία είναι από τον ίδιο και την Μελίνα Φιλίππου. Υποδεχτείτε την performance «Παρασκονδή». Thank you.
του πατέρα του. Ο Ανδρέας που έχει σπουδάσει χημικός μηχανικός. Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Η Ακρόαση», ο εφιάλτης κάθε ηθοποιού. Οι συντελεστές είναι ο Πέτρος Προκόπης Παπαγιανέλης, πολλά πει εδώ, ο οποίος ασχολείται με την πληροφορική. Και η ερμηνεία είναι από την Αγάπη Κρυβόχιζα και την Σόνια Ζορβά, οι οποίες είναι ηθοποιοί. Λοιπόν, η ακρόαση, κυρίες και κύριοι, πάλι δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζομαι στη σκηνή, μάλλον δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τέλος πάντων, ας χειροκροτήσουμε την ακρόαση. Έτσι, έτσι, Αυτά και μια παπούια. Γιατί. Αφήστε με ήσυχη. Σας είπα, όχι γλυκιά μου, όχι. Πάρτε με. Όπως το εξήγησα, ανεβάζω ένα musical. Οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι έχουν κλείσει. Τι έχω ρε, εσείς δεν κάνω. Εξάλλου, εγώ συνεργάζομαι με κοπέλες από τον Μπολσόι. Καταλαβαίνετε τώρα, όλες κούκλες, δυο μέτρα. Εδώ, εκεί. Ενώ εσύ, στη, πού. Αφήστε το. Πάρτε με. Κοπέλα. Πόσο χρόνο είστε. Τι κάνετε, σταματήστε. Μαζί μου δεν περνάνε αυτά. Εξάλλου σας είπα, συνεργάζομαι με κοπέλες από τον Μπολσόι. Εδώ, εκεί, δύο μέτρα. Πάρτε με. Πού να σας πάρω. Πάρτε με σπίτι σας. Και τι είπα κάνετε εσείς σπίτι μου. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Τι. Σιδέρωμα, λύσιμο, μαγείρεμα, σπουγγάρισμα. Κοπέλα μου. Κρατάω για τα παιδιά. Δεν έχω παιδιά. Πάρτε με. Κοπέλα μου, σας είπα. Ανεβάζω με ένα musical. Στο κάτω-κάτω χρειάζεται χορό και τραγούδι. Εγώ κρέβα. Φτάνει, κοπέλα μου, σας παρακαλώ. Όχι. Πάρτε με, τραγουδάω κιόλας. Όχι. Memories, all alone in my room now. I can smile at the old days. I was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Μπράβο, κοπέλα μου. Οφείλω να απολογήσω ότι διαθέτεται κάποιο ταλέντο στο τραγούδι. Εσείς τι λέτε, παιδιά, διαθέτε ταλέντο. Πολύ ταλέντο. Μήπως θα την πάρω. Πάρτε. Τι καλή που είστε. Πάρτε. Δυστυχώς στις μέρες μας, κοπέλα μου, το ταλέντο μόνο του δεν φτάνει. Χρειάζεται θάρρος, φράσος, χάρη, ομορφιά. Εδώ, εκεί. Το πακέτο που λέμε. Στο κάτω-κάτω χρειάζονται και διασυνδέσεις. Γι' αυτό ευχαριστώ, αλλά όχι. Κυρία σκηνοθέτα,
Μην είστε τόσο ψηλό. Αχ, κύριε σκηνοθέτα, κύριε σκηνοθέτα, μην είστε μαζί μου κακός. Γεια σας. Γεια σας. Η Σόνια είμαι. Η Σόνια. Oh, η Σόνια. Καθίστε, Σόνια. Ξέρετε, Σόνια, είστε η αγαπημένη μου ηθοποιός. Αχ, ευχαριστώ. Ναι, σας παρακολουθώ συνέχεια και έχω μόνο ένα πράγμα να πω. Τα πάντα θα μου σπάσουμε. Φωνή, σώμα, πόδια, χέρια, τα πάντα. Αλλά ας μην μιλάμε για τις σας. Σόνια, έχετε διαβάσει το σενάριο? Βεβαίως, πολύ πρωτοποριακό. Το ξέρω. Εγώ πάντα κάνω μόνο πρωτοποριακά πράγματα. Και πείτε μου, Σόνια, τι ρόλο θα θέλατε να παίξει? Τον πρώτο. Της πριγκίπισσας. Δυστυχώς το θέμα με τις πριγκίπισσες έχει λήξει από πάνω. Ήδη δοκιμάζεται η ντούκισσα νομικού, η εθνά οικονομάκου και η γυναίκα παραγωγός. Τότε της νεράιδας. Ξαντιά με ντούκλες. Τη γυναίκα του βοσκού του. Για τη γυναίκα του βοσκού έχουμε την Τασούλα. Εξάλλου, Σόνια, αφού είπαμε για το σπάσιμο, ας τα σπάσουμε όλα. Ξέρετε, Σόνια, σε ποιο ρόλο σας βλέπω? Μιας κακιάς, χωριάς, μάγισσας. Μην πείτε όχι. Ήδη βλέπω εσάς σε αυτό το ρόλο. Βεβαίως, θα χρειαστεί λίγο δουλίτσα. Για σηκώθητε σε όλοι και πεπατήστε. Στοπ! Σόνια, η μάχησα είναι μια γριά γυναίκα. Έτσι περπατάνε γριές γυναίκες. Ναι, έχετε δίκιο. Στοπ! Για άκουψε την ένα πόδι. Πιο πολύ. Και με τα δύο τώρα. Μπράβο. Ήδη είναι καλύτερο. Ήδη έχουμε ξεφύγει από παλιά Σόνια. Το πρόσωπό σας. Τι το πρόσωπό μου? Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ένα χ στο πρόσωπό σας. Να πάμε από μέσα έξω. Μέσα έξω. Μέσα μου. Είστε μια κακιά βριά μάγισσα. Έχετε τα λόγια. Αχαλάει, μαχαλάει. Άμπρα καντάμπρα. Μαγική σκούπα, έλα εδώ. Αχαλάει, μαχαλάει. Άμπρα καντάμπρα. Σόνια. Δεν βλέπετε τίποτα. Ούτε το δάσος, ούτε τη σκούπα, ούτε τη μάγισσα. Εξάλλου δεν είστε Χάρι Πότερ. Είστε κακιά τρομακτική μάγισσα. Τρομάξτε με λοιπόν. Αχαλάει, μαχαλάει, άμπρα κατάμπρα, μαγική σκούπα έλα εδώ. Και τώρα κουνήστε τα αυτιά σας. Ξέρω να κουνάω τα αυτιά. Σόνια, Σόνια, τι σας μαθαίνω στε δραματικές σχολές. 500 δραματικές σχολές, ένα κούνημα αυτιά δεν μπορούν να μάθουν. Δεν ξέρω, Σόνια. Η δική σας μάγισσα δεν έχει καθόλου προσωπικότητα. Δεν ξέρω, για πάτε λίγο τουρκάλα. Τουρκάλα. Ναι. Τουρκάλα. Ναι, λίγο σερτάβε. Λίγο Κινέζα. Κινέζα. Ναι. Αχαλά. Μαχαλάει. Γιατί είναι εδώ και Κινέζα. Αχαλάει. Μαχαλάει. Ποιο Κινέζα και Κινέζα. Άντρα. Καταμπρά. Μπράβο Σόνια. Αυτό είναι. Το ήξερα ότι μπορείτε, Σόνια. Μπράβο. Σόνια. Τώρα το κατάλαβα. Τη μάγισσα πρέπει να παίξει ένας Κινέζος. Ναι. Πάω στην Ομόνια να βρω έναν Κινέζο. Εσύ, Σόνια, μην ανησυχείτε. Θα σας έχω υπόψη για καινούριο μου σύρελ. Ελληνοτούρκικη παραγωγή. Χίλια και μια νύχτες. Γεια σας, Σόνια! Το επόμενο κομμάτι, χορευτικό δρόμετρο, λέγεται Το Νούφαρο. Η σύλληψη, η χορογραφία και η ερμηνεία είναι από την Ελένη Χατζηγεωργίου και την Χριστίνα Παπαδάκη.
Η Ελένη είναι χορεύτρια και η Χριστίνα είναι ηθοποιός. Η μουσική είναι του Νίκου Κούτρα, ο οποίος είναι μεταφραστής. Ναι, το Νούφαρο λοιπόν. Νούφαρο, ελάτε.
ακριβώς τα κανόνα. Το επόμενο κομμάτι λέγεται Carbon. Οι συντελεστές είναι ο Λίσανδρος Πετσιέρης, η Λίδα του Λουμάκου και η Δάφνη Ανέστη. Το κείμενο είναι της Δάφνης Ανέστη και οι ερμηνευτές είναι ο Λίσανδρος. Έχει πιάσει μια ποιητική διάθεση. Και οι ερμηνευτές είναι ο Λίσανδρος Πετσιέρης και η Λίδα του Λουμάκου. Δεν ξέρω γιατί. Carbon. Come on. Αν δεν φοβόμουν μη πέσω, θα οδηγούσα μηχανή και ποδήλατο με μία ρόδα. Αν δεν φοβόμουν μη χτυπήσω, θα έκανα κατασύμφωνα. Έπαιζα όπως μικρός, θα έπαιζα ποδόσφαιρο με τα άλλα αγόρια, θα έκανα επικίνδυνα σπορ. Θα δοκίμαζα αν όντως μπορείς να βάλεις μία λάμπα στο στόμα σου και να την βγάλεις χωρίς να σπάσει. Θα καθόμουν δίπλα στους τρελούς στο λεωφορείο και θα αντιμήλαγα στον ελεγκτή. Αν δεν φοβόμουν μη με πιάσουν, θα λίστευα μία τράπεζα και θα γινόμουν πλούσιος. Θα έλεγα όλα αυτά που με πειράζουν. Θα γυρνούσα πίσω το λάθος καφέ που ήρθε στο τραπέζι μου και θα χαμογελούσα μόνο όποτε το ήθελα. Θα πηδούσα από ένα ελικόπτερο, αν μπορούσα να βρω ελικόπτερο, θα έκανα βουτιές από ψηλά. Θα αγαπούσα και θα μισούσα με πάθος, θα έκανα καντάδες και χειρονομίες που βλέπεις μόνο στις ασπρόμαυρες ταινίες. Φοβάμαι στην ψυχανάλυση
σημαίνει επιθυμώ. Πάντα. Αν δεν φοβόμουν μην αποτύχω θα γινόμουν καλλιτέχνης και μουσικός, κτηνίατρος και ορειβάτης. Θα περπατούσα κάτω από τα μπαλκόνια χωρίς να φοβάμαι ότι θα μου πέσει μια γλάστρα στο κεφάλι. Θα μίλαγα δυνατά και θα κούναγα τα χέρια μου δεξιά και αριστερά. Αν δεν φοβόμουν μην με πούνω πιστοδρομικό θα έλεγα δυνατά ότι μου αρέσει μόνο εγώ να την πέσω στις γυναίκες και όχι το αντίθετο. Αν δεν φοβόμουν αυτό θα έπινα 5 καρβών και θα ένιωθα τα πάντα δίπλα. Το καρβόν φτιάχνεται όπως το υποβρύχιο αλλά με μαύρη μπύρα και στο σπινάκι έχει ουίσκι με μπέιλις. Εξαιρετική γεύση. Αν δεν φοβόμουν μη με ξεχάσουν θα γυρνούσα όλο τον κόσμο για μήνες και θα έκανα ότο στοπ. Αν δεν φοβόμουν μην ξεχάσω, δεν θα κράταγα τόσα σουβενίρ και από κόμματα από το σινεμά. Δεν θα έγραφα πίσω από τις φωτογραφίες την ημερομηνία και τον τόπο και δεν θα έβαζα στα folders στον υπολογιστή τίτλους «Καλοκαίρι 2011». Θα έλεγα συνέχεια για πάντα και ποτέ. Αν δεν φοβόμουν μην γεράσω, δεν θα έκοβα το τσιγάρο και θα ξενυχτούσα όλη την εβδομάδα. Αν δεν φοβόμουν τη φθορά, θα τσάκιζα τις σελίδες στα βιβλία που θα βάζω για να ξέρω που είμαι. Αν δεν φοβόμουν θα υπερέβαλα στα πάντα και θα φόρτελα αυτά χωρίς όριο. Αν δεν φοβόμουν μη συχαθώ θα έτρωγα σαλιγκάρια αχινούς και άλλα πράγματα που κουνιούνται. Αν δεν φοβόμουν μην ασχημίνω θα έκοβα τα μαλλιά μου γουλί έτσι για δοκιμή. Θα πατούσα τις κατσαρίδες μία-μία. Αν δεν φοβόμουν μην κολλήσω μύκητες θα γραφόμουν στη δημοτική πισίνα. Αν δεν φοβόμουν μην κολλήσω αρρώστιες θα πήγαινα με πολλές γυναίκες. Αν δεν φοβόμουν τι θα πει ο κόσμος θα έφευγα στη μέση της παράστασης που δεν μου αρέσει. Εσύ και σε εκείνες τις γαλερί με τους καινούς τείχους θα πρωτοπόλασα. Δεν καταλαβαίνω. Αν δεν φοβόμουν μη γίνω καλύτερος από τους γονείς μου θα τα έκανα όλα όπως ήθελα και αν δεν φοβόμουν μη πάψουν να μ' αγαπούν θα έκανα ό,τι μου έλεγαν. Αν δεν φοβόμουν θα γέλαγα δυνατά στους δημόσιους χώρους, θα αγκάλιαζα και θα φιλούσα μέχρι να μου διάσω, θα χόρευα στο κέντρο του μπαρ και θα μάθαινα να περπατώ με τα χέρια. Αυτό. Το είπα αυτό. Το είπα αυτό. Το είπα αυτό. Το είπα αυτό. Δεν φοβόμουν μην πέσω τα τελευταίο κομμάτι. Θα κάνουμε όλα. Τέλεια. Τελευταίο κομμάτι λέγεται Γάμα Ταφ Αφόβιστος. Οι συντελεστές είναι η Βασιλική Τρουφάκου, η Ελένη Ευθυμίου και ο Γάμα Ταφ Αφόβιστος.
ερμηνεύει η Ελένη και ο Γάμα Νάτρα Απόστος. Τελευταίο κομμάτι. Ευχαριστούμε, κύριε. Δεν ασπρίζουν τα μαλλιά του. Δεν γερνάει. Έχει όσες στήσεις θέλει. Μπορεί και παίζει, μπορεί και χάνει. Περνάει κάτω από γέφυρες. Μιλάει στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. Δεν φοβάται. Και το όνα αυτό, όπως θα παρατηρήσετε, δεν είναι ένας από μας. Ο Γάμα Τάφ. Thank you.
Καλά, ο γάματα. Δεν φοβάται και να ζήσει. Να ζήσει. Ψηφίζετε στο εισιτήριό σας, όσοι έχετε εισιτήριο, έχετε πληρώσει, είναι κάποιοι που είχαμε προσκλήσει. Όσοι έχουν εισιτήριο ψηφίζουν δύο κομμάτια που τους άρεσαν, όχι ένα, δύο. Ναι, και το ρίχνουν σε μια βουκολική κάλπη που υπάρχει έξω, μια στάμνα. Ναι, αυτό, ένα χειροκρότημα στο Παύλο, που ήταν τα φώτα. Μετά που θέλει να γίνει το ποιός, είμαστε ήδη αρκετοί, φτάνει αρκετό χειροκρότημα τον Παύλο. Ψηφίζετε και ερχόμαστε μέσα στο σπίτι μου κολλική στάμνα. Και υπόκληση, ναι βέβαια, βέβαια υπόκληση, εννοείται, πάμε. Υπόκληση των παιδιών. I was wrong. Stifling those who strive.